Μαζί μας είναι ο Αλέξης Αλεξιάδης, ο προπονητής της ΚΑΠΑ15 του ΠΑΟΚ. Αλέξη, τελειώνει η σεζόν. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα. Οι εντυπώσεις από αυτό το ωραίο ταξίδι που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, οι δικές σου και αυτές που θεωρείς των παιδιών ότι είναι πια? Όταν ασχολείσαι με παιδιά και ειδικά με ακαδημίες υψηλού επίπεδου, πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς όλα τα αποτελέσματα. Το ταξίδι ήταν ωραίο. Είναι λυπηρό. Στο τέλος λυπούμαστε, αλλά θα λυπηθούμε για πολύ λίγο, γιατί θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Το κέρδος αυτής της χρονιάς ποιο είναι? Το κέρδος κυρίως είναι στα παιδιά, τα οποία προσπαθήσανε να πετύχουν πράγματα και μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκομίσανε εμπειρίες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια. Θεωρείς ότι ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία αυτός ο τελικός, όπως και ο τελικός του τουρνουά στην Πολώνια, όπως και η κατάκτηση του τουρνουά στο Ροστόφ το περασμένο καλοκαίρι, για να κάνουν επιτυχώς το επόμενο βήμα? Ποια θα είναι μια καινούργια ομάδα του χρόνου, ΚΑΠΑ17? Ναι, το επόμενο βήμα προσωπικά δεν το γνωρίζω. Ναι, θεωρώ ότι οι εμπειρίες που αποκομίσανε φέτος είναι αρκετές. Θα μπορούσαν να είναι περισσότερες, θα μπορούσαν να είναι λιγότερες, αλλά αυτές που έχουν αυτή τη στιγμή είναι αρκετές, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και να κερδίσουν περισσότερα πράγματα.